με αισθήματα χαράς και συγκίνησης παρευρίσκομαι σήμερα εδώ στη Καλαμάτα στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Και θυμάμαι, μάλλον έρχονται στο μυαλό μας εκείνες οι μέρες όταν η χάρη στην οξυδέρκεια και την τυφλία και την τόλμη και την πίστη και την αποφασιστικότητα των Πελοποννησίων των Πλαρχικών με τον Κωνσταντίνο τους Πετρόπε, τον Μιχάλη, τον Θόδωρο, τον Κοντρώνη, τον Παφλέσσα μεταξύ άλλων, η πόλη της Καλαμάτας παραδόθηκε στους Έλληνες από την Οθωμανική Διοίκηση στην ουσία ανέμακτη. Και από το παράδειγμα, την αυτοθυσία, την προσφορά, τον αγώνα γίνον των ηρώων του 21, προσπαθούμε να εμπνευστούμε και να αντλήσουμε δύναμη ώστε να συνεχίζουμε την προσπάθεια να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και στις προκλήσεις, τα προβλήματα και έρχονται τις απειλές ενός σύγχρονου γεωπολιτικού περιβάλλοντος που είναι ιδιαίτερα σύνθετο, περίπλοκο και ασταθές. Έχοντας όμως κατά νου αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα γεγονότα, αυτούς τους αγώνες, αισθανόμαστε δύναμη και εμείς και περισσότερες ουσία για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την προσπάθεια. Χρόνια πολλά Καλαμάτα, χρόνια πολλά Ελλάδα. Το στρατόπεδο μας θα λειτουργήσει, Έρχεται η ώρα για να λειτουργήσει, ναι. Στο καλοκαίρι είναι προγραμματισμένο τα παιδικά ζητήματα για να λειτουργήσει το κέντρο νοσηλεύων της Καλαμάτας, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τη στρατιωτική ηγεσία. Φυσικά έκρηξε την σχέση. Κύριε Υπουργέ, περιμένουμε πολύ σύντομα και το πρώτο αεροσκάφος στον αναβαθμισμένο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ναι. Καλά το λέτε, τον επόμενο μήνα είναι προγραμματισμένο να αφηθεί στη βάση, στο διεθνές μάλλον κέντρο εκπαίδευσης τώρα όπως εξελίσσεται της Καλαμάτας, την Αντρώνα του Σιβέρου, το πρώτο πολλά στην Καλαμάτα γιορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσης. Χρόνια πολλά στο Μοριά, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα που σε δύο μέρες θα γιορτάσουμε απάκρης άκρη της επικράτειας στην Εθνική Μεγάλη Γενεσία. Χρόνια πολλά σε όλους, να σας έχει δώσει καλά. Η έναρξη της Επανάστασης, η απελευθέρωση της Καλαμάτας είναι αποτέλεσμα της ενότητας των Ελλήνων, της αγάπης προς την πατρίδα, για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία, για την πίστη μας. Με αυτά τα μηνύματα πορευόμαστε όλοι οι Έλληνες και με πίστη στην ιστορία μας θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της εποχής μας. Για την πατρίδα μας, για να κάνουμε την πατρίδα μας καλύτερη, για να την κάνουμε την Ελλάδα μας πιο ισχυρή, πιο σεβαστή σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια πολύ σημαντική μέρα για την Καλαμάτα. Εδώ και 202 χρόνια αποδίδουμε την οφειλόμενη τιμή και δόξα στους μικρόνους μας. Χωρίς δεσταγμό επιχείρησαν και κατάφεραν να παραστατήσει ο ελληνικός λαός, ο λίγος μικρός ελληνικός λαός τότε και να καταφέρει την ελευθερία του και την εξαρτησία του και την δικαίωση. Στοιχεία τα οποία πρέπει να αποκτούν εμάς τους απογόνιστους και όλοι μας τη ζωή, ιστοδυνικές. Χρόνια πολλά σε όλους, η πατρίδα μας να είναι δυνατή, εμείς πρέπει να την υπηρετούμε και η πόλη μας παρακαλούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον Αρχικό στον Κόμμα των Δυναμέων, τους βουλευτές μας, τους δυνάμεους που λάμπαιναν την εκδήλωση της σημερινή. Καθώς επίσης και τον κόσμο χάρηκε και αυτό χειροκρότησε και αισθάνθηκε για αυτού του διαθέσιμου αναταξιδιωτικού περιφάνεια. Ο μεγάλο απόλυτη εκδήλωση σήμερα είναι ο Δήμαρχο μα, ο οποίο σταθερά και υπεύθυνα τηρεί το υγειονομικό πρωτόκολλο, ενώ είναι αρνητικό και θα είναι μαζί μα τι επόμενε ημέρε από αύριο κιόλα. Σήμερα μα παρακολουθεί. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Καλαμάτα.
σαν και αυτοί τους ήρωες προγόντων.